Πρώτα τελευταία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, γιατί από όσο ξέρω πρέπει να πάτε και στο εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός αν κάνω λάθος. Η στρατηγική σημασία, ο στρατηγικής σημασίας κλέβος της υγείας. Αν θέλετε, εγώ κάθομαι κι άλλο πάντως, γιατί έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Ωραία. Εάν μας βοηθήσει και η συντακτική ομάδα από μέσα και μας στείλει περισσότερες ερωτήσεις, με πολύ χαρά. Η στρατηγική σημασία κλάδι όπως για την κοινωνία, δηλαδή, όπως είναι η υγεία. Θα παραμείνει η δημόσια υγεία. Όπως ξέρετε, και τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο σύστημα έχουν δεχτεί πολύ ισχυρό πλήγμα και πολλοί κόσμοι, ειδικά ο ανασφάλιστος κόσμος, δεν έχει ικανοποιητική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Νομίζω ότι το πρώτο μας μέλημα είναι να στήσουμε στα πόδια του το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα δημόσια νοσοκομεία. Άρα λοιπόν, δεν κατάλαβα το ερώτημα, αν θα παραμείνει η δημόσια υγεία. Αν θα παραμείνει η δημόσια υγεία ή αν κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες προφανώς έχουν γίνει στην αντίθετη κατεύθυνση, θα τις διατηρήσετε, αν θα επιστρέψει σε κατάσταση δημόσιας. Από τη αν θα απαγορεύσουμε μέχρι την ιδιωτική πρωτοβουλία, μου λέτε τώρα, προφανώς και όχι, δεν θα την απαγορεύσουμε. Φαντάζομαι ότι όπως διαλυπώνεται το ερώτημα είναι αν θεωρείτε ότι είναι στρατηγική σημασία ο κλάδος της υγείας για το βεβαίως. Δημόσιο και αν σε αυτό λοιπόν να απαντήσω ότι βεβαίως και είναι στρατηγική σημασία και βεβαίως και πρέπει και αποτελεί, αν θέλετε, όχι υποχρέωση της αριστεράς αυτό, υποχρέωση ενός κοινωνικού κράτους που σέβεται το ρόλο του. Να δώσουμε τη μάχη ώστε να μπορέσει να είναι όχι απλά δημόσιο, αλλά και αποτελεσματικό, να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες που διωγγώνονται. Και εδώ λοιπόν έρχομαι στο και να συνδέσω το ερώτημα αυτό με το ερώτημα που έθεσε μία χρήστης αρχικά σε σχέση με το δημόσιο τομέα. Λοιπόν, εδώ δεν θέλουμε να κάνουμε προσλήψεις εκεί όπου δεν υπάρχει ανάγκη. Αλλά εκεί όπου υπάρχει ανάγκη για να στηριχθούν κοινωνικές υπηρεσίες, πρέπει να γίνουν στοχευμένες προσλήψεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να έχουμε γιατρούς, νοσηλευτές, τα ιατρικά κέντρα στην περιφέρεια να λειτουργούν. Και νομίζω ότι όλα αυτά θα μπορέσουμε να τα ξαναχτίσουμε σιγά σιγά και βήμα το βήμα, στο βαθμό που θα έχει και θετική, θα έχουμε και μια θετική εξέλιξη στο κρίσιμο θέμα που είναι η διαπραγμάτευση, η επαναδιαπραγμάτευση με κεντρικό θέμα τη διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους. Διότι, κακά τα ψέματα, δεν θέλω να κοροϊδεύω κανένα. Δεν έχουμε μαγικό ραβδί στα χέρια μας. Εμείς έχουμε πει ότι θα υλοποιήσουμε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης άμεσα. Θα ξεκινήσουμε χωρίς καμιά διαπραγμάτευση με τους εταίρους, γιατί αυτό δεν είναι μονομερής ενέργεια να θες να ξαναστήσεις τη χώρα στα πόδια της, να δώσεις αξιοπρέπεια στο λαό τον πρώτο πυλώνα για τον κόσμο που έχει άμεσα μεγαλύτερη ανάγκη και όλους τους άλλους πυλώνες βεβαίως. Αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και αυτό θα γίνει έξω από τη διαπραγμάτευση. Όμως μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα. Πώς καταπολεμάς την ανεργία, πώς ξαναχτίζεις το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πώς κάνεις μεταρρυθμιστικές τομές σοβαρές στον χώρο της παιδείας που έχουν και δημοσιονομικό κόστος. Αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Και είμαι αισιόδοξος ότι θα είναι θετική η εξέλιξη. Νομίζω ότι δεν είστε μόνο εσείς, αλλά και ο διεθνής τύπος, ο οποίος όλο και περισσότερο γράφει ότι είναι ένα πιθανό Brexit. Το Brexit δεν είναι μάλλον μια πιθανή επιλογή. Αυτό τουλάχιστον διαβάζουμε σήμερα. Με τις φυλακές τύπου Γ, κύριε Πρόεδρε, τι θα κάνετε? Θα τις κλείσετε, ο νόμος για τις φυλακές τύπου Γ είναι σε σύγκρουση με το Σύνταγμα της χώρας, με το κράτος δικαίου, διότι παραβιάζει τις αρχές της ισονομίας και της αναλογικότητας. Πέραν αυτού όμως, κατά την άποψή μας, είναι και ένα θέμα ανθρωπιάς. Εμείς δεν πιστεύουμε το δόγμα ότι όσο χειρότερα μεταχειρίζεται κανείς ένα κρατούμενο το σοφρονιστικό σύστημα, τόσο περισσότερο πετυχαίνει στο σοφρονισμό του. Άρα λοιπόν για μας είναι δεδομένη η αντίθεσή μας στον νόμο που ψηφίστηκε και ταυτόχρονα είναι δεδομένη και η αντίθεσή μας και πρέπει να βρούμε τον τρόπο και θα βρούμε τον τρόπο να κάνουμε παρεμβάσεις συνολικά για την κατάσταση στις φυλακές, η οποία είναι δραματική. Και αν θέλετε και για τα νοσηλευτήρια των φυλακών, όπου εκεί βιώνουμε καταστάσεις που σε κάνουν να ντρέπεσαι. Σε κάνουν να ντρέπεσαι που βλέπεις ανθρώπους σε τέτοια κατάσταση.
Λοιπόν, θα οδεύσουμε προς κλείσιμο. Παρότι σας προσφέρεστε να απαντήσετε στις περισσότερες ερωτήσεις, δεν μπορείτε να απαντήσετε. Πέρασε ο χρόνος γρήγορα. Δεν μπορείτε να απαντήσετε στις χιλιάδες ερωτήσεις που έχουν έρθει. Υπάρχουν δύο ερωτήσεις που συμπίπτουν παρόλα αυτά. Η μία έρχεται από τον κύριο Διονύση Τιθούλκα, η άλλη από το lef.gr, το site της αριστεράς. Και ρωτάνε, ως πρωθυπουργός θα συνεχίσετε να απαντάτε στο Twitter σε χρήστες, θα ξανακάνετε κάτι τέτοιο? Νομίζω πως ναι, και να σας πω γιατί. Πρώτον, γιατί εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Και τις αδυναμίες μας και τις δυσκολίες μας όλα στο φως. Δεύτερον, γιατί η δική μας δύναμη δεν είναι τα κανάλια. Η δική μας δύναμη είναι η εμπιστοσύνη του λαού. Και δεν θα είναι τα κανάλια. Και την επόμενη μέρα. Ούτε η δημόσια τηλεόραση, ούτε η ιδιωτική. Η δική μας δύναμη θα είναι η εμπιστοσύνη του λαού. Και για να έχουμε την εμπιστοσύνη του λαού, πρέπει να είμαστε διαφανείς, ανοιχτοί στις θέσεις μας, στις προθέσεις μας, στην ειλικρίνειά μας. Μόνο έτσι κερδίζει την εμπιστοσύνη. Εγώ λοιπόν ποτέ δεν κρύφτηκα. Για όσους θα αναρωτιούνται, σήμερα είναι μια διαδικασία που δεν είχα καμία απολύτως και δεν έχω ενημέρωση για τις ερωτήσεις. Έθεσα τον εαυτό μου και συνεχίζω να τον θέτω στην κρίση των Ελλήνων πολιτών δίνοντας συνεντεύξεις, όχι σε γλάστρες, όπως έκανε ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΙΤ, σε μια διαδικασία που υποβάθμιζε την δεοντολογία τη δημοσιογραφική και συναδέλφους σας που δέχτηκαν να παίξουν τον ρόλο της γλάστρας. Εγώ δεν έχω ξαναδεί συνέντευξη όπου να κλείνει τη συνέντευξη καληνυχτώντας τον κόσμο ο συνεντευξιαζόμενος. Πρωτοφανή πράγματα. Και φυσικά αρνείται και το διάλογο ανοιχτά με όποιους δημοσιογράφους θέλει, ακόμα και με γλάστρες. Τον διάλογο, το δημόσιο, τον ανοιχτό, υπό τα φώτα των προβολέων, να αντιπαρατεθούν επιχειρήματα. Δεν έρχεται. Γιατί δεν έρχεται? Γιατί δεν έχει επιχειρήματα. Δεν έρχεται γιατί δεν έχει επιχειρήματα. Το μόνο που έχει είναι κινδυνολογία, φόβο. Και αν θέλετε, εδώ δεν έχουμε μόνο μια σύγκρουση του φόβου και της ελπίδας. Έχουμε και μια σύγκρουση ανάμεσα στον ορθό λόγο και στη μεταφυσική. Διότι από τη μια εμείς καταθέτουμε επιχειρήματα, από την άλλη καταθέτουν την κινδυνολογία, τη δαιμονοποίηση, τις προκαταλήψεις. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ μετά από όσα έχει τραβήξει η χώρα μας, με αυτές τις πολιτικές και με αυτό το πολιτικό σύστημα, κάποιοι να θέλουν να τη γυρίσουν και στο μεσαίωνα. Και το λέω αυτό διότι κάποιοι μας κατήγγυλαν, γιατί έγινε και ένα σκίτσο για να διαφημίσει στο διαδίκτυο το Twitter, ότι είναι ασέβεια. Δεν είμαστε, με συγχωρείτε, δεν είμαστε στην εποχή του μεσαίωνα. Έλεος πια. Έλεος πια. Υπήρξαν και σχόλια πάντως που επεσήμαναν ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή αισθάνεστε αρκετά σίγουρος για τον πολιτικό σας λόγο και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εάν κανείς, είτε ας πούμε η ομάδα της Αυγής που έκανε το συγκεκριμένο πόστερ, είτε εσείς, αυτοσαρκάζεται. Και βεβαίως θα ήθελα να πω ότι δεν ξεχνάει κανείς, ιδιαίτερα οι κοινότητες στο κοινωνικό διαδίκτυο, ότι ήσασταν ο πρώτος πολιτικός ο οποίος, νέος τότε όντας, πήρε την πρωτοβουλία να μιλήσει αδιαμεσολάβητα με τον κόσμο. Και θα ήθελα να κλείσουμε λέγοντας κάτι για τους νέους. Το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλη εκπροσώπηση νέων πολιτικών, τριαντάριτων που λέμε σήμερα. Καλά, παιδιά, κάνα ερώτημα για την ΑΕΚ δεν έχει έρθει. Για την ΑΕΚ δεν τα πέρασε στην τακτική ομάδα, αλλά έχει έρθει ένα πρωτότυπο ερώτημα από τον Χρήστη Αδιάστητο και λέει να ρωτήσω και εγώ κάτι πρωτότυπο. Κάνα για τους κυνηγούς, να καταργήσουμε για αυτούς. Υπάρχει ένα πρωτότυπο ερώτημα από τον Αδιάστητο, λέει, νομίζω ότι δεν έχει αναφερθεί αρκετά. Πού θα βρείτε τα λεφτά? Εγώ λέω αυτό να μην το απαντήσω. Να μην το απαντήσω, εντάξει. Όχι, για να έχει, για να είναι πραγματικά μια εναλλακτική συνέντευξη αυτή. Αλλά μπορώ να απαντήσω σε οποιοδήποτε άλλο ερώτημα θέλετε. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λέγοντάς σας ότι νέους. Για τους νέους η ερώτηση αφορούσε για στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και στο φαινόμενο της αποχής. Ξέρετε ότι πολλά νέα παιδιά δεν πάνε να ψηφίσουν. Υπάρχει μια αντιπολιτική στάση ακόμα σε μια μερίδα της κοινής γνώμης. Θα ήθελα λοιπόν, μιας και βεβαίως αυτές τις πρωτοβουλίες στο δημόσιο λόγο και αυτές τις πήρατε ως νέος πολιτικός και ως νέος άνθρωπος, να πείτε κάτι για την εποχή και για τους νέους ανθρώπους. Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε στη χώρα μας μια πολιτική εχθρική στην νεολαία.
εκθρικήσουν ως ανθρώπους, εκθρικείς την νεότητα. Και βέβαια, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι έχουν κάθε δίκιο οι νέοι άνθρωποι σήμερα να είναι επιφυλακτικοί με τις πολιτικές δυνάμεις, ακόμα και με εμάς. Μας παίρνει η μπάλα, διότι μαζί με τα χλωρά, μαζί με τα ξερά και εγώ και τα χλωρά. Όμως τούτη την ώρα πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι νέες και οι νέοι ότι η ψήφος τους στις 25 του Γενάρη δεν είναι μια απλή διαδικασία όπως όλες τις υπόλοιπες φορές. Είναι το μόνο βόλι που τους έχει απομείνει στο όπλο τους. Φυσικά δεν ζητώ από όλους αυτούς να συμφωνήσουν με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ζητώ από όλους αυτούς να μην μας κρίνουν το ίδιο αυστηρά όπως κρίνουν και όλα τα άλλα κόμματα. Τους ζητώ όμως να συνειδητοποιήσουν ότι είναι μια ιστορική και ίσως από τις λίγες ευκαιρίες που έχουμε για να ξανασταθούμε στα πόδια μας, για να προσπαθήσουμε να έχουμε την ευκαιρία να συγκρουστούμε με το πολιτικό κατεστημένο και με τις δομές του που μας έφεραν ως εδώ, με το φθαρμένο πολιτικό σκηνικό και να διεκδικήσουμε μια προοπτική με αξιοπρέπεια για τη χώρα μας και ιδίως για τις δικές τους τις ζωές μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το ότι η κυβέρνηση αυτή φοβάται τους νέους δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Το αποδεικνύει η τελευταία της πρακτική. Έσπευσαν, φρόντισαν ώστε να μην ψηφίσουν οι 18άριδες. Γι' αυτό και μόνο. Γι' αυτό και μόνο πρέπει κάθε νέος άνθρωπος να ψηφίσει και για δικό του λογαριασμό. Βέβαια, στις προηγούμενες εκλογές υπήρχε ένα ανέκδοτο που λεγόταν στα στέκια της νεολαίας ότι αν θέλουμε να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κλειδώσουμε τη γιαγιά και τον παππού στο σπίτι, ε. Εγώ λέω ότι αυτή τη φορά δεν χρειάζεται. Γιατί η γιαγιά και ο παππούς θα ψηφίσει και για τα νέα τα παιδιά, τα εγγόνια τους. Έχει καταλάβει πια η γιαγιά και ο παππούς πάρα πολύ καλά ποιοι είναι οι ψεύτες, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το φόβο τους, την ανασφάλειά τους, για να τους οδηγήσουν σε αυτό το επίπεδο της αναξιοπρέπειας. Και ξέρει η γιαγιά και ο παππούς ότι αν συνεχιστεί το μνημόνιο θα μειωθεί κι άλλο η σύνταξη, το έλεγε το email του κ. Σαμαρά προς την Τρόικα, θα κοπεί το ΕΚΑΣ, θα φύγουν κι άλλα νέα παιδιά στο εξωτερικό, διότι δεν θα μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι λοιπόν μια ηλικιακή υπόθεση. Είναι μια υπόθεση που αφορά όλες τις γενιές και όλες τις ηλικίες. Πρωτίστως όμως αφορά το μέλλον. Το μέλλον είναι οι νέες και οι νέοι. Και δικαιούμαστε να έχουμε ένα μέλλον με αξιοπρέπεια για τους νέους ανθρώπους στη χώρα μας. Όχι να αλλάξουμε χώρα. Να αλλάξουμε τη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ωραίο κλείσιμο. Εγώ θα ήθελα να πω ότι με ενημερώνουν ότι γίναμε και δεύτερο θέμα συζήτηση στο παγκόσμιο Twitter. Νομίζω είναι μια μεγάλη επιτυχία. Να καθίσουμε λίγο ακόμα να γίνουμε πρώτο. Κοιτάξτε, να σας πω τι γίνεται. Εσείς το ξέρω ότι θέλετε, αλλά δεν μπορούμε εμείς να το διαχειριστούμε. Επομένως, δεν γνωρίζω ποιος είναι αυτή τη στιγμή ο αριθμός των χιλιάδων ερωτημάτων τα οποία κατατίθενται, όμως η Αυγή θα βγάλει στατιστικά και τα σημαντικότερα θέματα θα τα δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της. Η πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, διαδικτυακή σας συνέντευξη σε χρήστες του κοινωνικού διαδικτύου έλαβε τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.